Παύλος Λιτινάκης, Ναυαγωσώστης. Τι ώρα σας ενημέρωσαν και τι έγινε? Δεν θυμάμαι την ώρα τώρα με αυτό. Ναι. Μας ενημέρωσαν, με ενημέρωσαν το λιμεναρχείο ότι ένα αεροπλάνο προσαλάθρωσε. Τέτοια εποχή δεν έχουμε και πολλά πλωτά μέσα στο λιμάνι, οπότε βρήκαμε ένα πλωτό. Μας υποδείξαν από το λιμενικό σώμα το που είχε πέσει περίπου το αεροπλάνο. Το είδαμε, δεν ήταν πολύ βαθιά, ήταν περίπου στα 2,5 μέτρα με 3 βάθος. Αλλά δεν είχαμε προετοιμαστεί γιατί φύγαμε βιαστικά. Νομίζαμε ότι οι άνθρωποι προλάβαν και πέσανε στο νερό πριν προσκρούσει το αεροπλάνο. Και δεν είχαμε μαζί μας καταδυτικό εξοπλισμό. Οπότε τους απεγκλώβησαμε με τις ανάσες. Ναι, γι' αυτό είμαι λίγο τέτοιο. Τώρα ήταν δεμένοι, δεν είχαν κάνει καμία προσπάθεια να βγουν. Είχαν εκδορές. Ήταν αποδογυρισμένο το αεροσκάφος, το διθέσιο, το μονοκινητήριο. Καμία προσπάθεια. Είχαν χτυπήματα στο πρόσωπο, πιθανόν να χάσανε τις αισθήσεις τους ή και τη ζωή τους να τη χάσανε στην πρόσκρουση. Σε δηλαδή δεν είχαν κάνει. 2,5 με 3 μέτρα το βάθος. Δεν ήταν πολύ. Περίπου 500-600 μέτρα από την ακτή. Δεν ήταν παραπάνω από την ακτή. Δυστυχώς. Δεμένη, καμία προσπάθεια. Ήταν δεμένη, ήταν στραπατσαρισμένη η μούρη του το αεροσκάφους. Και ενώ πηγαίνει άπνοια στην περιοχή. Τελείωσε άπνοια. Καιρικές συνθήκες ήταν άψογες. Απλά αμαρτία τώρα γιατί ήταν δεμένοι, δεν είχαν κάνει καμία προσπάθεια. Ηλικίες. Να τέτοιο. Δεν γνωρίζουμε ηλικίες. Δεν μπορώ να προσέξω από ηλικία. Ο ένας ήταν νεότερος, ο άλλος μεγαλύτερος. Πάμε. Ευαγγέλιο Σκουντάκη. Τι είδατε, πού ήσασταν, ποιος σας πήρε τηλέφωνο? Δυστυχώς με πήρε ο Παλούς Λιτινάκης που χρειαζόταν βοήθεια για να πάμε για ένα πετρελοδηγούμενο στο αεροσκάφο που έπεσε. Δυστυχώς το βρήκαμε αποδιγυρισμένο περίπου στα 150 μέτρα έξω από το λούχο ξενοδοχείο. Πόσο βάθος πήγε? Είχε 2 μέτρα, 2,5 με 3 μέτρα από ό,τι μου είπε και ο Παύλος. Έπεσε ο Παύλος, ανέσυρε νεκρούς και τους δύο. Αυτά. Μάθετε πώς έγινε? Εμείς πήραμε του κύριου Παύλου το σκάφος, γιατί τον ενημερώσαμε την ώρα που γιατί χρειάζεται για ένα και διάσωση στο σημείο εκεί. Μάθετε πώς έγινε, δηλαδή αρχόταν εμείς το σκάφος? Πήγαμε περίπου 7,5 ώρα εκεί. Πώς αυτό έγινε, μάθατε πώς έγινε, ερχόταν εδώ το σκάφος και αυτό οπότε άκουσα, πήγε να προσγειωθεί στο Μάλεμε και δεν μπόρεσε. Μετά έκανε στροφή και έπεσε. Μάλιστα να χάσει προσανατολισμό. Και μπήκε ο Παύλος, μπήκε με μια ανάσα μέσα, έτσι. Ο Παύλος βούτυξε την πρώτη φορά να δει τι γίνεται, πώς μπορεί να βγάλει τα παιδιά από εκεί μέσα. Ξαναβούτυξε, έβγαλε τον πρώτο και μετά από λίγη ώρα ξαναβγήκε ο δεύτερος. Ήταν δεμένοι στη θέση τους. Ήταν δεμένοι στη θέση τους. Ευχαριστούμε πολύ.